Ένα αγαπητό εργόχειρο των μοναχών είναι η κατασκευή κομποσχοινών. Κάθε κόμπος αποτελείται από 9 σταυρούς. Μα περισσότερο είμαστε αυτοδίδακτοι. Είδαμε πολλούς πατέρες εδώ στο όρος. Έτσι συζητήσαμε με παλαιούς αγιογράφους, τα μυστικά σου, αυτά που δεν μπορεί κανείς να τα μάθει εύκολα μόνος του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι οι ρίζες μας αυτές. Η βυζαντινή αγιογραφία και ειδικά αυτές οι παραδοσιακές τεχνικές είναι και έχουν διαπιστωθεί, ας πούμε, ότι αντέχουν στον χρόνο. Αυτό είναι η άμπελος, δηλαδή τοποθετείται επάνω από τις εικόνες του δεσποτικού του τέμπλου και εδώ πέρα γραφίζονται οι προφήτες. Εδώ και 3 αιώνες περίπου το Άγιον Όρος εγμάζει η βιβλιοθεσία, μιας και το Άγιον Όρος είναι ένας χώρος στον οποίο κυριαρχούν τα βιβλία και τα οποία πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα με τα κατάλληλα εξώφυλλα για να προστατεύονται λόγω επίσης και της συχνού χρήσεώς τους.